Ως την καλύτερη επιλογή για την Τράπεζα της Ελλάδος, χαρακτήρισε ο Γιώργος Προβόπουλος τον διάδοχό του Γιάννη Στουρνάρα, ενώ λίγες ημέρες πριν αφήσει το τιμόνι της Κεντρικής Τράπεζας, μίλησε στους δημοσιογράφους για τις δύσκολες μέρες και νύχτες που η χώρα βρέθηκε ένα βήμα πριν την έξοδο από το ευρώ. Φεύγω χωρίς καμία πικρία. Αισθάνομαι απελευθερωμένος. Μου έχει φύγει ένα μεγάλο βάρος. Περάσαμε πολύ δύσκολες νύχτες αγωνίας που δεν ξέραμε σε τι νομισματικό καθεστώς θα ξημερώσουμε. Δώσαμε μάχη για να παραμείνει όρθιο το τραπεζικό σύστημα και να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από τις καταθέσεις. Ο Γιώργος Προβόπουλος άφησε αιχμές κατά προηγούμενων κυβερνήσεων, καθώς όπως είπε, αγνόησαν τις προειδοποιήσεις που απίφθινε η Κεντρική Τράπεζα από το 2008 και δεν φρόντισαν να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα που θα απέτρεπαν την κρίση. Από τα τέλη του 2008 ήταν ήδη φανερό ότι έπρεπε να εφαρμοστεί ένα πολυετές πρόγραμμα για τη μείωση του δημόσιου ελλείμματος, τον έλεγχο της δυναμικής του χρέους και την πραγματοποίηση εκτεταμένων διαρθρωτικών αλλαγών για την ενίσχυση της αδύναμης ανταγωνιστικότητας της χώρας. Οι πολιτικές που υιοθετήθηκαν ωστόσο ήταν άτολμες, παρά το γεγονός ότι οι αγορές άρχισαν να κινούνται σε ένα πλαίσιο συνολικής επανεκτίμησης του πιστωτικού κινδύνου, που δεν απέκλειε πλέον και τη χρεοκοπία της χώρας. Με θερμά λόγια μίλησαν ο Πρωθυπουργός και ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ευχαριστώντας τον απερχόμενο διοικητή για τη συνεισφορά του στην αντιμετώπιση της κρίσης. Συνέβαλε με τρόπο καθοριστικό τόσο στην ευστάθεια του χρηματοπιστωτικού συστήματος, όσο και στην ανακεφαλοποίηση των ελληνικών τραπεζών στην πιο δύσκολη μεταπολεμική περίοδο που διένυσε η χώρα μας. Ως Υπουργός Οικονομικών.